Και εδώ είμαστε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να κατασκευάσουμε το αεροπλάνο. Να φύγουμε. Τελευταία βόλτα με το raft πριν αυτοκτονήσουμε. Πριν επιστρέψουμε σπίτι εννοώ. Πολύ ωραίες αναμνήσεις. Τα έχουμε πει και με το Σαββούλι. Όλα αυτά τα πολύ ωραία νησιά. Με τους καρχαρίες. Τα καβουράκια, εκεί πέρα έχει μια φάλαινα. Με εξερευνήσεις, πατάτες, φύλλα, ξύλα, πέτρες. Να φτιάξουμε όπλα, να επιβιώσουμε, να μας τσιμπήσουνε, να πάρουμε αντίδοτο, να σπάσουμε τα πόδια μας, να φτιάξουμε νάρθηκα ξύλινο. Να πεινάμε, να τρώμε, να ψάχνουμε να μαγειρεύουμε. Το νερό που δόξα τω Θεώ διάβασα ένα σχόλιο και υπάρχει τρόπο να μην πεθάνεις από τη δίψα. Να φτιάξουμε αυτό εδώ το βαρκάκι με την τεντούλα, να μας ρίχνουν καρχαρίες ανάποδα. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που το ξεκίνησα και λέω τι σκατά, δεν ήξερα τι να κάνω. Είχα σκοπό να το παρατήσω. Βασικά, τι είχα σκοπό να το παρατήσω. Το έσβησα κιόλας. Μέχρι που μου λέει ο Σάββας να παίξουμε μαζί. Και του λέω: αν παίξεις εσύ, θα παίξω κι εγώ. Και ναι, μεν πρότεινα εγώ το παιχνίδι. Χάρη στο Σάββα όμως που παίξαμε εσύ, εγώ τουλάχιστον. Και να που φτάσαμε εδώ, να είμαστε πολύ εξοικειωμένοι πια με το παιχνίδι. Και όχι μόνο αυτό, να καταφέρουμε να κάνουμε τα πάντα. Ο Σάββας έκανε δύο πράγματα παραπάνω. Τα βασικά όμως τα κάναμε και οι δύο. Και σκοτώσαμε και τα τρία bosses. Την αμπάγια, τη Meg και το καλαμάρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι επιβίωσης. Χωρίς να έχει ένα εκατομμύριο διαφορετικά πράγματα, αλλά σίγουρα challenging στο να τα καταφέρεις και να μην πεθάνεις χωρίς να κάνεις το σώζεις, βγαίνεις main menu και ξαναμπαίνεις. Καταφέραμε να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, ότι ό,τι και να μας συμβεί έχουμε μια λύση, μια θεραπεία, γνωρίζοντας πια τι να κάνουμε. Αυτό ήταν ο τελικός μας προορισμός μετά από αρκετές μέρες παιχνιδιού. Ωραία εμπειρία, χαίρομαι, χάρηκα πολύ που έπαιξα αυτό το παιχνίδι. Χάρηκα πολύ που έπαιξε και ο Σάββας αυτό το παιχνίδι, γιατί πάντα μοιραζόμαστε ό,τι έχουμε να μοιραστούμε από ένα παιχνίδι, ό,τι εμπειρία μας δώσει. Γιατί δεν παίζουμε φυσιολογικά, το τερματίζουμε όσο μπορεί να πάει, δεν θυμάμαι αν έχω αφήσει κάτι εδώ. Κερατό μου. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λέει. Εντάξει, για αυτά δεν μας νοιάζουν. Αυτά δεν μας νοιάζουν. Clothes δεν μας νοιάζουν. Τα έχουμε όλα. Έχουμε. Εδώ έχει φαγητά. Εδώ έχει τα νερά. Εδώ έχει τις βενζίνες. Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε αυτό το υπέροχο παιχνίδι, τουλάχιστον στο normal mode. Νιώθω αρκετά υπερήφανος που κατάφερε να περάσω ό,τι πέρασα. Είμαι σε 74 μέρες, 945 items, 240 ζώα, 22 νησάκια και 15 ναυάγια. Έχω βάλει και πήρα και άλλο. Αυτά είναι τα τελικά μου. Δεν χρειάζεται να τερματίσεις όλα. Όλα τα στοιχεία επιβίωσης. Πάμε σιγά σιγά να ανηφορήσουμε. Για να μπούμε στο αεροπλανάκι. Να φεύγουμε. Θα μπορούσα να φύγω την άλλη, οκ.
Και εδώ είναι η τελική πόρτα. Τι έγινε ρε μάστορα? Να εκεί το έχω ξανακάνει, δεν ξέρω. Stop water. Δεν ξέρω, αυτά τα παίρνει. Θα τα παίρνει. Έχω κι άλλα. Πάει κι αυτό. Και δεν τρως ρε αγόρι μου, σιγά. Α, πιούμε και μια γουλιά νερό. Για να δω. Όλα, θα πιούμε όλα, πόπα. Για να δούμε, πισσ, ζωάρα. Πάει γι' αυτό, άλλο. Βεβαίως. Φύγε εσύ, φύγε εσύ, δεν θέλω τίποτα να ενοχλεί. Αυτό είναι rudder. Πάει γι' αυτό, φτιάξουμε και την προπέλα. Μάλιστα, αυτό ήταν όλο το πανηγύρι. Sure, let's go. Πάμε start engine. Θα κλείσουμε την πορτούλα. Δεν μπήκα μια μύγα. Πάμε και το engage rail, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά ας το κάνουμε. Μετά από 74 μέρες λοιπόν θα γυρίσει πίσω πιο έμπειρος, θα εκτιμήσει περισσότερα πράγματα στη ζωή, θα κοιμηθεί σε ένα κρεβάτι υποθέτω. Για πάμε να πετάξουμε. Θα πάει να κάνει την ανάγκη του στην τουαλέτα σαν άνθρωπος. Φαντάζομαι θα φάει ψάρι σε 200 χρόνια από τώρα. Και κρέα γενικότερα, μάλλον θα του γυρίσει φακές ή τα φασόλια. Εντάξει, φαίνεται λίγο ετοιμόρροπο το αεροπλάνο.
Ενάζακ δεν είσαι να καθαρίζεις ρε φίλε. Τόσα πράγματα έφτιαξες. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Τρεις ώρες μετά πετάμε ακόμα. Άχισε όλα καλά. Δεν μπορεί να πάει στραβά δηλαδή. Να κάτι πήγε στραβά. Και βλέπουμε το Stranded Deep. Και αυτό να κολυμπάει στο νερό. Αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε, Stranded Deep. Σε ευχαριστούμε.